φίλε Ερμονή, να σου πω τώρα, αυτά. Δεν φτιάχνουν τώρα τίποτα για μισθά που είναι και τη εποχή. Δεν ευκαιρείς. Παλιά μόνο γιατί ευκαιρούσες. Άσε με έχεις ρίξει το σουβλάκι. Τι κάνεις. Είσαι συνέχεια στο δίκτυο. Κατάλαβα, μη μου πεις. Να ξέρω. Στη γραμμή γνωριμιών. Και τι έγινε, μπορεί βρήκες κανένα γκόμενο. Τίποτα. Δεν μου λες Ματίνα. Με τι όνομα σε φάει στο δίκτυο. Ταπεινό χαμομηλάκι. Ποιος θέλει μόνο να πηδήξει ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Βάλε εκεί τίποτα αλανιάρα μπιγκόνια να γίνει χαμός. Ελένη! Α, κάτσε μια στιγμή να ρωτήσω τον ειδήμονα. Δεν μου λέει ο κότσο. Εσένα σαν άντρα, ποιος σε φτιάχνει περισσότερο, το ταπεινό χαμομηλάκι ή η αλανιάρα μπιγκόνια. Έχεις εκτραγυμνηθεί τα μάλα πλέον, Ελένη. Τι αστυνομίες αυτές. Αλανιάρα μπιγκόνια, έσχος. Εντάξει, Ματίνα, τα πήρε. Άρα αυτό να χρησιμοποιήσει. Να σου πω. Μήπως είναι καλύτερο το μωρί καβλούμπα λεμονιά. Ελένη! Ματίνα, σε κλείνω. Σε κλείνω να πάρω μια ομπρέλα, γιατί δεν έρχεται τυφώνας. Άντε, γεια. Άντε ρε, σ' αφήνω, βρίσκε με. Όχι, δεν θα σε υβρίσω. Δεν θα σε υβρίσω. Κουράστηκα πλέον. Άλλωστε, εσύ δεν διορθώνεσαι ούτε κατά τι. Τσάμπα πηγαίνει ο σύλλογος μου. Ναι, ναι, το πήρα απόφαση. Από εδώ και πέρα δεν θα σε ξαναυρίσω ποτέ. Μην μου λες τώρα τέτοια. Σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Άμα δεν με βρεις εσύ, πώς θα σε βρίσω εγώ για να με βρεις εσύ. Α, δεν θα χαλάσουμε τώρα τις καλές μας συνήθειες. Είπα και ελάλησα. Δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ μαζί σου. Δεν πρόκειται. Και θα αντέξεις, ρε. Δεν θα αντέξεις. Μα αφού το ημιών εδώ το έχεις. Το βλέπω εγώ. Έτοιμο. Έλα. Ρίχτω. Ρίχτω. Κρατιέσαι. Για να δω τώρα θα κρατιέσαι. Πάρε ρε λίγο γιαούρτο σκόρδιο. Κρατιέσαι πάλι. Να σου πω ρε χαμένε, επειδή μας έχει τελειώσει το κολόχαρτο, δεν μου δίνεις λίγο σύγγραμμα να το χρησιμοποιήσω προσωρινά. Κρατιέσαι κι άλλο ρε χαμένε. Λοιπόν, θα κάνω κάτι πιο δραστικό. Μωρή κατά κουζίνα, σου βάλα κολόχαρτο σήμερα, δεν σου βάλα μωρή. Έτσι και σε πιάσω, ημιώνα, βρωμοθύνικο. Είσαι λιωμένο. Αχμίο υποκείμενο, ήγηκε η ώρα σου, θα σε λιώσω. Κωνσταντίνε. Κύριε Κατακουσινέ, τα βλέπετε τώρα εγώ και μάρτυρες. Με βρίζει και με απειλεί. Μην την ακούς, Νίκο. Προηγουμένως με έβαλε χέρι. Μήπως σας βίασε κιόλας. Θα το ήθελε. Αλλά δεν της κάθομαι. Ορίστε, δεν χρειάζεται άλλη απόδειξη. Το παιδί είναι βλαμμένο. Κωνσταντίνε, συγκρατήσου. Λίγος είναι ο καιρός που απομένει για να γίνει αυτό το σπίτι δικό σου. Εγώ θα έλεγα ότι λίγος καιρός απομένει για να γίνει το σπίτι της Ελένης. Αυτό θα το δούμε σε ένα μήνα, κυρία Ρούσου, που θα σας κατατροπώσω στο δικαστήριο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι θα γίνει σε ένα μήνα. Ελένη μου, ορίστηκε τελικά η δικάσιμος. Κωνσταντίνε, σε ένα μήνα θα την πετάξουμε από εδώ μέσα τη φετερίστρια. Τότε εγώ ποια θα υβρίζω. Κι εγώ ποιο θα πίνω λιγόνο. Ελένη, σύνελθε. Στο ύψος σου, Κωνσταντίνε. Έχεις δίκιο. Στο ύψος μου! Εντάξει, συνήλθα! Το σπίτι θα γίνει δικό μου! Αχ, ποιο να μου θα γίνεις δική μου! Πάλι! Πάλι! Τρεις φορές έγινα σήμερα. Και τέσσερις και πέντε και 200. Κουράστηκα η γυναίκα. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, μάθω αν είναι να γίνω δική σου, να γίνω κανονικά. Με παπά και με κουμπάρο. Τι ώρα είναι, μήπως άργησες? Για πού? Για όπου. Ξέρεις, δεν είναι πια εικοναστήρι με τα ραντεβού μας. Χαχαχα, τι ακούω, ορίστε, ήρθε να σε πάρει. Ποιος καλέ τρελάθηκε. Άνοιξε μάτω, Κωνσταντίνος Κατακουσινός. Ωραία, Κατακουσινός μπροστά, φιώνα πίσω. Μην του ανοίγεις ρε μάνα, θα έχουμε να μιλήσουμε για το γάμο μας. Νίκησε η δύναμη της φιλίας, φιώνα μου. Καλησπέριζε και εσένα και ποια είναι εδώ, κάποια θα είναι. Α, μάλιστα, η δεσποινής Σαχλοκόδων. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, εκτός του ότι μας διακόπτετε πάντα. Από εδώ και στο εξής, δεν θα σας διακόπτω συχνά, δεσποινής. Γιατί εγώ επισκέφτομαι την οικία του ανεγκέφαλου ερωτήλου, ο Σάκης η καρσόνα με καταπιέζει τα μάλα. Αλλά τώρα που θα απομείνω μόνος. Τι πράγμα. Ναι, μάθω. Το δικαστήριο θα συνεδριάσει τον επόμενο μήνα και ασφαλώς θα αποφανθεί υπέρ μου. Τι, ορίστηκε δικάσιμος. Ορίστηκε καταδικάσιμος για την καρσόνα. Οπότε, μάθω, σου επιτρέπω να συνάψεις στενοτέρα σχέση με τη δεσποινίδα Φιώνα, γιατί η θεία σου η Πέγγι είναι πολύ φίλη της καρσόνας και δεν θέλω να σε επηρεάζει. Η θεία του Μάνθου είναι φίλη με τη συγκάτοικό σας. Ας πούμε, ναι. Και έχει τόσο γριά φίλη. Είναι γεροντόφιλη, Ελένη, ξέρεις. Πού τη χάνεις, πού τη βρίσκεις, από καπί σε καπί γυρνάει και ψάχνει για παρεΐτσα. Περίεργα πράγματα. Τώρα δεσποινής, τι θέλετε. Πρώτη φορά εγκρίνω την παρέα σας με τον Μάνθο. Δεν είστε ευχαριστημένοι. Όχι, έχω συνηθίσει να με αποπαίρνετε και τώρα αποσυντονίστηκα. Τότε να σας αποπάρω να ξανασυντονιστείτε. Όχι μόνο θα σας αποπάρω, θα σας πάρω και με τις κλωτσίες έξω. Μάνθο! Περάστε έξω, σας παρακαλώ. Έξω, ανοίχτε την κόρα. Μάνθο! Μάνθο! Τώρα τι κάνεις εκεί. Μάνθο! Δεν θα μας λείψετε καθόλου. Τουλάχιστον την τσάντα μου. Μάνθο! Θα σας στείλω την τσάντα με κούρια.
Άρε Κωνσταντίνε, δηλαδή μου έχεις πιει το αίμα. Αχ, ωραία ησυχίτσα. Δεν τις θέλουμε, Μάρθο. Καμία δεν χρειαζόμαστε. Θα κάνουμε ωραία παρεΐτσα οι δυο μας. Τα γεροντοπαλίκαρα. Ρε γλέντια πάλι. Όχι, τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια. Έλα μαζί. Ω παιδες ευλογείτε, ιερείς ανυμνείτε, λαός υπεριψούτε, εις πάντας τους αιώνας. Έλα να ανάβει το γλέντι, όπα, θα πιείτε όλοι στην υγειά μου. Έλα φιλενάδα, πάρε και εσένα, θέλω να πιάσεις και πάλι. Δεν πίνω σήμερα, Ελένη μου, είμαι πολύ στεναχωρεμένη. Δεν τρώω, αγαπούλα μου, τι έχεις στην κουκλάρα μου. Γιατί ο Μάνθος πάλι έχει βάρδια. Ωραία, πήγαινε και στο σπίτι του να κάνετε διπλοβάρδια. Τι λες, μωρέ. Τίποτα, μωρέ, τώρα μέρα χαράς. Έλα, πάρε, πάρε. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Καλά, γιατί μου λες, είσαι σίγουρη ότι θα το κερδίσει το σπίτι. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό δεν διαπραγματεύεται. Όχι μόνο θα το κερδίσω και όχι μόνο είμαι σίγουρη, αλλά αν δεν το πάρω εγώ το σπίτι, να κάτσω σ' όλους εδώ μέσα να με. Πότε! Άρα χαθείτε ρε λιγούρια, μια κουβέντα είπα. Γεια σας. Βρε, βρε, καλώς την αλανιάρα την πηγόνια. Τον πηγόνια σε έλειπε. Ορίστε βρε, τον κορίτσι προσφέρεται και ο θελός. Λοιπόν, ποιος ενδιαφέρεται. Τι έγινε ρε παιδιά, πέστε μου και εμένα. Τίποτα ρε Ματινάκη, άστο εσύ ασχολήσουμε το ίντερνετ, καλά το πας, συνέχεις έτσι. Ματινάκη, πώς από εδώ νύχτο περπατάμε, συνέχεια. Ήρθα να σου πω ένα γεια, ωραία μου Νικόλα, αλλά βασικά ήρθα για τη φιλενάδα μου. Έλα ρε, θα πεις και εσύ. Πάρε ένα σπινάκι να γιορτάσουμε ότι τώρα θα γίνει δίκη και εγώ θα κερδίσω το σπίτι. Ποιος θα το πάρει το σπίτι δεν ξέρω, Ελένη μου. Βέβαια. Είσαι και καψούρα με την καταπουζίνα. Δεν αναφέρομαι στον κύριο καθηγητή. Εμφανίστηκε κι άλλος ο ψήφιος μνηστήρας που μπορεί να γίνει και γαμπρός. Τι λες μωρή Ματίνα, παραμιλάς. Ρε Ματινάκη, έχεις τόσο κόλλημα με το γάμο που βλέπεις παντού υποψήφιους γαμπρούς. Παιδιά, σοβαρολογώ. Ήρθα από το σπίτι μου σοφέρ του Άιμις του Λουφίου μαζί με τη μνηστή του και με ρωτάγανε που είστε γιατί χτυπάγανε και δεν ακούγατε. Ωραία. Σε και τι θέλανε. Το σπίτι, Ελένητσα μου. Το διεκδικούν κανονικά και με τον νόμο. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τρίτη διαθήκη και να μην έχει εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αφού σου λέει έλειπε στην Αμερική. Διαθήκη. Όχι καλέ. Ο σοφέρ. Και τι πήγε να κάνει ο σοφέρ στην Αμερική. Το σοφέρ της κυρίας Ντέζη. Ποια είναι η κυρία Ντέζη. Ποια είναι, ποιος είναι, άχιέσαι με, με έχεις φάει τις ερωτήσεις και εγώ τι ξέρω από τη Ματίνα το ξέρω. Σημασία έχει ότι το χάνουμε το σπιτάκι. Αυτό δεν θα επιτρέψω να γίνει. Θα προσβάλλω αυτή την τρίτη διαθήκη. Δεν είναι δυνατόν ο θείος να άφησε το σπίτι σε μια σοφεράντζα. Όπως δεν είναι δυνατόν να το άφησε και σε μια λαϊκάντζα. Το σπίτι θα μείνει στο νόμιμο δικαιούχο. Αυτό λέω κι εγώ, δηλαδή σε μένα. Ελένη, θα σε ραπίσω. Να σου πω μπορεί κατά κουζίνα, θα σε φτύσω. Ήρθανε. Λοιπόν, θα είμαστε παγεροί, αποφασιστικοί, αλλά και ευγενικοί. Για σένα το λέω, Ελένη. Μην χάσουμε το επίπεδό μας, ε. Α, χαθείς ρε που θα σχολιάσεις εσύ το δικό μου το επίπεδο. Το δικό μου, ρε χαμένε. Good morning. Χλέμπουρας. Το βλέπουμε. Ποιο βλέπετε. Το χλέμπουρας. Χλέμπουρας είναι το επίθετό μου, μίστερ. Από εδώ η δις λολότα. Δις, δηλαδή εις διπλούν. Δις καλέ, δεσποινείς. Αχ, δεν μιλάτε κυριλάτα. Το όνομά μου είναι Λολότα Μπάρα. Και από ό,τι φαίνεται δεν πρέπει να έχεις αφήσει μπάρα για μπάρα. Μπαρντών. Η Ελένη προφανώς εννοεί ότι έχετε κάνει κλασικό χορό, ξέρετε, που πιάνετε την μπάρα. Άσε Κωνσταντίνε, κόψε τις περιγραφές. Εγώ βλέπω ότι η κυρία ξέρει πολύ καλά πώς πιάνετε η μπάρα. Μάλιστα. Παρακαλώ, καθίστε. Thanks. Λολότα, κάτσε στον καναπέ μας. Χρευρασίδα, είσαι πολύ προπέτης. Μπορεί τα επιπλέον να μην πηγαίνουν εσέτ με το σπίτι. Και επειδή εσείς είστε σίγουροι για το σπίτι, τώρα αυτό που σας λείπει είναι οι λεπτομέρειες, τα έπιπλα, ε. Οπωσδήποτε. Έχουμε τη διαθήκη του θείου που συντάχτηκε τελευταία. Απόγευμα δεν συντάχτηκανε οι δικές σας. Ναι, η μία στις 6 και η άλλη στις 7. Απλώς δεν θυμάται κανείς ποια συντάχτηκε στις 6 και ποια στις 7. Αυτή όμως συντάχτηκε στις 10. Ορίστε, εδώ γράφει και την ώρα. 10 μουμού. Και αυτό το μουμού τι είναι, αγελάδα. Μετά μεσημεριανή. Αχ, δεν μιλάτε κυριλάτα. Ενώ εσείς τον παίζετε τον Παπινιώτη στα δάχτυλα. Ποιος είναι αυτός ο Παπινιώτης, καλέ. Εγώ δεν του έχω παίξει τίποτα στα δάχτυλα. Σας είπα, από αυτή είναι χειρότερη και από σένα. Δηλαδή καλύτερα να το πάρεις εσύ το σπίτι, Ελένη. Οπωσδήποτα. Το σπίτι, προφέσορα, είναι δικό μου. Αφού είπαμε, έχω διαθήκη μου. Και δεν μου λες, κυρία Χλέμπουρα, αυτή η διαθήκη μου. Πού ήτανε τόσο καιρό. Μου την έστειλε ο συγχωρεμένος με το ταχυδρομείο, αλλά εγώ έλειπα. Ήμουν Αμερική. Business.
Τώρα που γύρισα τη βρήκα στο ταχυδρομικό κουτί. Δύο λεπτά. Ο θείος απεβίωσε 11 μουμού. Δηλαδή μεταξύ 10 μουμού και 11 μουμού σηκώθηκε ο τιμοθάνατος, δύθηκε και πήγε να βρει ταχυδρομικό κουτί. Φαίνεται βρήκε δύναμη από την αγάπη που μου είχε. Ποια αγάπη σας είχε, αγαπητέ μου? Εγώ είμαι ανυψιός, δεν σας θυμάμαι καθόλου. Ούτε κι εγώ. Που συνέχεια μπαίνω έβγαινα στο σπίτι γιατί ο πατέρα μου ήταν κυπουρός. Κι εγώ. Τις δύο εβδομάδες που ήμουν σοφέρ του θείου δεν έτυχε να συναντηθώ με κανένα σας. Δύο εβδομάδες όλες κι όλες ήσασταν σοφέρ του θείου και σας αγάπησε σε δύο εβδομάδες ο θείος παράφορα. Είμαι πολύ αγαπησιάρης. Πάρα πολύ. Εγώ μόλις τον γνώρισα τον αγάπησα παράχωρα. Παράχωρα. Παράχωρα καλέ. Αχ δεν μιλάτε κυριλάτα. Περισσότερο πόσο χωράει η χώρα. Δεν μας χαίρεις κυρά με τα παράχωρα και τα περίχωρα και τα κυριλάτα. Για στάσου κυρία Εχλέμπουρα και εσύ Δύσμπαρα. Όλα αυτά που λέτε μου βρωμάνε πάρα πολύ εμένα. Και αυτή τη διαθήκη την έχει συντάξει κάποιος συμβολιογράφος? Όχι. Η διαθήκη είναι αυτόχειρη. Γιατί καλέ, αυτοκτόνησε? Προτού αυτοκτονήσει αυτή η δύσμηρη διαθήκη, την υπέγραψαν κάποιοι μάρτυρες? Βεβαίως. Δύο μάρτυρες την υπέγραψαν. Είναι άκρος μαρτυριάρα. Εγώ μαρτύρησα πρώτη. Χριστός και Παναγία. Τι ελληνικά είναι αυτά που μιλάτε, Δεσποινής? Πώς μαρτυρήσετε, δηλαδή? Η Αγία Βαρβάρα είστε για να μαρτυρήσετε. Κάσε ρε χαμένε αυτό, ακούς? Δεν ακούς εδώ τι γίνεται? Για στάσου κυρία Εχλέμπουρα, γιατί αν το πράγμα πριν βρωμούσε, τώρα βρωμάει και ζέχνει. Δηλαδή ένας από τους δύο μάρτυρες είναι εγκομενά σου? Όχι καλέ. Το της δεν ήμανε εγκομενά του. Το της ήμανε νοσοκόμα του θείου. Έτσι γνωριστήκαμε και μετά εγκομενιαστήκαμε. Εγώ, Δεσποινής, και όσο νοσοκόμα του θείου, εσάς δεν σας θυμάμαι. Είμαι τύπος πολύ διακριτέος. Τι τύπος είστε? Διακριτέος, καλέ. Αχ, δεν μιλάτε, κυριλάτα. Προσπαθώ να μην κάνω αισθητική την παρουσία μου. Σε αυτό τα καταφέρνεις περίφημα. Δεν νομίζω ότι ωφελεί να συζητάμε άλλο οι τέσσερις μας. Το λόγο από εδώ και πέρα θα πάρουν οι δικηγόροι μας. Δεν το φοβόμαστε εμείς τον νόμο. Είμαστε νομιμάφρονες τύποι. Νομιμάφρονες! Για το όνομα του Θεού, να σας δώσω το σπίτι να σταματήσετε να μιλάτε αυτά τα ελληνικά. Λολότα, Λολότα. Τι όνομα είναι αυτό? Σαν αυτήν την ταινία με τον λογοθέτη. Να σας παίξω λίγο? Όχι, άστο, γιατί εμείς έχουμε τη δικιά μας τη Λολότα Κοκότα που είναι άπεφτη. Καλά, εσάς σας θυμάμαι που ερχόσασταν από και που. Αλλά αυτή τη νοσοκόμα τη Λολότα, εγώ που ήμουν απέναντι, δεν τη θυμάμαι. Ενώ τον Χλέμπουρα τον θυμάμαι. Ήταν πράγματι σοφέρ του θείου, έλεγε πάρα πολύ λίγο, γιατί έπαιρνε το αυτοκίνητο και εξαφανιζόταν και ο θείος τον απέλησε. Τι έκανε, τον απέλησε? Και αυτός μας λέει ότι τον λάτρευε. Ανοησίες. Μέχρι έξω ακουγόντουσαν οι φωνές του. Σαν τώρα το θυμάμαι. Να φύγεις και να μην ξαναγυρίσεις, παλιό αλήτη. Έλα ρε παιδιά, το πράγμα είναι φως φανάρι. Η διαθήκη είναι πλαστή. Αφού μου λέτε ότι έχει για μάρτυρα την κόμενά του, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Ο άλλος ο μάρτυρας όμως ποιος είναι? Κυρία Νίτσα. Ποια Νίτσα καλέ, τη μανάβησα τον αρχιφρίκουλα? Yes, it is. Η Νίτσα με τον μανάβικο στην πλατεία. Και ήρθε εδώ αυτή στις 10 η ώρα ως μάρτυρας. Αυτή θα είδε ξαφνικά ο θείος και θα τύραξε. Η κυρία Μπάρα ως μάρτυρας είναι λίγο ύποπτη, αλλά αν φέρετε ως μάρτυρας και η μανάβησα της γειτονιάς, τώρα το πράγμα αλλάζει. Γιατί παλικάρι μου είμαι ύποπτη εγώ? Δεν είμαι αξιοπιστία. Συγγνώμη, είστε διπλωματούχος νοσοκόμα, Δεσποινής Γιάννη? Πώς με είπατε? Μπάρα με λένε. Συγγνώμη, συνειρμός. Θυμήθηκα ένα παλιό μου δεσμό. Έλα, Μοριέλη, συγκεντρώσου να τελειώνουμε. Λοιπόν, είστε διπλωματούχος? Όχι. Είναι αυτοδίδακτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τους το χαρίσω το σπίτι. Πάψε και εσύ, ρε κουβαρντά. Δεν μου λέτε, δεις. Εκτός από το συγχωρεμένο, έχετε δουλέψει πουθενά αλλού? Ήρθατε εδώ πακετάκι εκεί με τον έτσι για να τη στήσετε στο θείο? Όχι, καλέ, δεν το στήθηκα του θείου. Εγώ, άμα θέλετε να ξέρετε, έχω δουλέψει σε πολύ μεγάλα νοσοκομεία. Ας πούμε στον Πειραιά, στο Τζάνερο. Στο Τζάνερο, στο Τζάνιο εννοείται? Ναι, καλέ, αυτό. Και στο Ασκληπιό της Νούλας. Και στο Μνίτς. Σε ποιο? Αυτό στο ναυτικό νοσοκομείο πίσω από το Μέγαρο, στο Μνίτς. Χάι, χάι, το χάνουμε το σπίτι. Καλά λένε ότι το Μνίτς έρνει καράβι. Περιμένουμε κι άλλον. Να δω, καλέ. Αυτά τα κουδούνια στα κρεμάσανε, τα κρέμασες μόνη σου. Α, Καλησπέρα σας. Δεν ήταν που δεν ήταν καλή η εσπέρα καθαρά που σε έβλεπα. Θα είναι τώρα που υπέγραψες και ως μάρτυρα στη διαθήκη του Χλέμπουρα. Τρομάρα σου, αρχιτρομάρα. Ξεχάσατε το όνομά μου, κύριε καθηγητά. Δεν με λένε αρχιτρομάρα, με λένε Νίτσα Βούπουρα, πρώην κουλαξή. Γιατί επιτέλους βγήκε το διαζύγιο μου κι είμαι ελεύθερη να φτιάξω ξανά τη ζωή μου. Άμα βρεθεί κανένας κακομοίρης που θέλει να χαλάσει τη δική του. Μα γιατί είσαι τόσο επιθετική απέναντί μου? Εγώ φταίω που ο θείος σας με έβαλε μάρτυρα στην τελευταία διαθήκη με την οποία παίρνει το σπίτι ο κύριος Βρασίδας μας? Yes, it is.
Έτσι είναι όπως σας τα λέει η κούκλα. Σας μερσώ για το κούκλα, κύριε Βρασίδα μας. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Ούτε το κούκλα σε αυτή την πανούκλα. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς άφησε ο θείος το σπίτι σε αυτόν τον άνθρωπο. Σημασία δεν έχει να καταλάβεις, Κωνσταντίνε. Σημασία έχει σιγά σιγά να τα μαζεύεις. Και εσύ το ίδιο, Ελενίτσα μου. Δεν θέλουμε να σας πιέσουμε. Με το πάσο σας μέχρι ότου βολευτείτε κάπου άλλου. Αρκεί να φύγετε μέχρι αύριο. Το φοβάσαι, ε? Το φοβάμαι, είμαι σίγουρος. Όχι μόνο θα μου κουβαληθεί εδώ, αλλά θα λέει ότι μένει εδώ για να μην με προσβάλλει. Καλά, ρε παιδί μου, αφού έχει τόσα λεφτά ο άνθρωπος. Γιατί δεν πάει να μείνει σε ένα ξενοδοχείο μέχρι να βρει ένα σπίτι που να τον βολεύει. Ο κατακουζινός, παιδί μου. Ένα βράδυ είχε μείνει στο Χίλτον και από τότε όλα τα Χίλτον του κόσμου του έχουν απογορεύσει την είσοδο. Δεν το πιστεύω. Γιατί? Γιατί του άλλαξε τη διακόσμηση. Τα άπαψε όλα πορτοκαλί. Πορτοκαλί, πώς? Τώρα τι ερωτήσεις είναι αυτές, τι ρωτάς? Με Μπενταντίν, ο άνθρωπος έβαφε. Πάντως, ρε μάθο μου, πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι πρέπει να τον διευκολύνεις το φίλο σου. Να σου πω κάτι. Πώς να του παραχωρήσεις το σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς εμείς σε λίγο θα παντρευτούμε και φαντάζομαι θα μείνουμε σαν ένα μεγαλύτερο. Ναι, φαντάζεσαι. Τι σε μικρό θα μείνουμε. Αφού ο Κωνσταντίνος έχει πρόβλημα, μπορούμε φαντάζομαι να συντομεύσουμε το γάμο μας για να βολευτεί ο άνθρωπος. Πάλι φαντάζεσαι. Πολύ φαντασμένη σε βρισκοπέγγι μου. Μάθο μου, κάτι παθαίνεις με το θέμα γάμος ή και αυτό το φαντάζομαι. Τώρα αυτό γιατί το λες, Πεγκουλίνη, μοναδική μου αγάπη. Γιατί ρε μάθω μου, όλα μου τα στρίβεις. Μία μου τα στρίβεις από εδώ, μία μου τα στρίβεις από εκεί. Δηλαδή τόσες στροφές, μόνο εσύ και η κακιά η σκάλα. Και επειδή εγώ δεν θέλω να πέσω από αυτή τη σκάλα, πρέπει να αλλάξουμε τη ζωή μας. Δηλαδή. Δηλαδή αποφάσισα να συζήσουμε. Να δούμε ο ένας την καθημερινότητα του άλλου. Τι γίνεται. Και μετά να παντρευτούμε. Λοιπόν, από αύριο μετακομίσω όλα μου τα πράγματα εδώ. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Εδώ μπαίνει πολύς κόσμος. Τι κόσμος? Κόσμος και κοσμάκης τώρα, τι κόσμος. Διάφοροι τύποι που κάνουν γκάλοπ, ξέρεις τώρα πλασιέ. Ο διαχειριστής για να πάρει τα κοινόχρηστα, άσετε τα Χριστούγεννα που έρχονται συνέχεια παιδάκια και λένε κάλαντα. Μάθω συγγνώμη τώρα, με δουλεύεις. Άμα δεν με θέλεις, οκ, okay, πες το καθαρά. Πώς τι σε θέλω, αγάπη μου, είναι δυνατόν να μην σε θέλω εγώ. Αλλά κοίταξε, εδώ δεν μπορείς να μείνεις, γιατί. Γιατί ο Κωνσταντίνος. Εσύ δεν μου λέγες πριν ότι πρέπει να του παραχωρήσω το σπίτι. Εντάξει, λοιπόν, Πέκη μου, με έπεισες. Ωραία! Παραχώρησε το σπίτι να πάμε να ζήσουμε κι εμείς ένα μεγαλύτερο. Και να τον αφήσω μόνο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που χάνει το σπίτι του. Όχι, παιδί μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί ξέρει ο Κωνσταντίνος. Πίνει και νερό στο όνομά μου. Ανοίγει τα καροτήρε! Άνοιξε τη λέξη στον τόπο! Τα βλέπεις! Έρχομαι πληγωμένο μου, φίλε. Εγώ θα σου συμπαρασταθώ. Κλάψε στον νόμο μου, ξεριζωμένο μου σπουδίτη. Τι λέει πάλι ο πιτίνο άμυαλο. Α, εδώ είστε καρσόνα του. Δεν θα πάτε να βοηθήσετε την καρσονά που μαζεύει τα πράγματά της. Μαζεύει τα πράγματά της, καημενούλα. Και πού θα μείνει? Ποσό με ενδιαφέρει. Εγώ πάντως προσωρινώς βολεύτηκα. Καλά, δεν το συζητώ. Πού είναι η βαλιτσούλα σου? Εκεί που βολεύτηκα, στο Τιν Τραμάνιο. Τι, Κωνσταντίνο μου, θα μείνει σε ξενοδοχείο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα γιατί τα ξενοδοχεία, ξέρεις, μαζεύουν πολλά μικρόβια. Έχουν γνώση οι φύλακες, γι' αυτό ήθελα να σε πάρω να μου βοηθήσει να περάσουμε όλο το δωμάτιο με χλωρίνη που δεν βάφει. Ναι, αλλά ξεβάφει. Όχι, παλιέ μου φίλε, δεν θα αφήσω να σε επικήρυξω στα Τίτρα Μάριοτ. Εδώ θα μείνεις. Αφού τακτοποιήθηκε αλλού, σου λέει ο άνθρωπος. Τι ανακατεύεσαι, παιδί μου. Νομίζεις ότι τακτοποιήθηκε. Όταν θα αρχίσουν οι κοργοί να κάνουν βόλτες πάνω στο κορμί του. Τι κοργοί, κανονικοί κοργοί. Όταν θα αρχίσουν οι ψήρες να λουλίζουν τα μαλλιά του. Ψήρες, τι ψήρες, κανονικές ψήρες. Και όταν θα αρχίσουν οι πόρνες να γομαχάνε από τα διπλανά δωμάτια. Πόρνες, τι πόρνες, κανονικές πουτάνες. Πρέπει να πάρω αμέσως ένα τηλέφωνο. Με σύρμα. Ναι, την τραμαριωτική. Ένα έχω να σας πω, παλιωτόμαρα. Θα σας κάνω μήνυση. Θα το κλείσω εγώ αυτό το χαμετυπίον. Αχ, αχ. Μεγάλη στεναχωρία έχω, Ελένη μου, θα φύγετε από το Μαρούσι. Σας είχα συνηθίσει. Και σε όλο το Μαρούσι θα λείψετε, δηλαδή. Πού θα βρεθεί άλλος σαν την Ελένη να έχει φεσώσει όλα τα μαγαζιά και σαν τον κύριο καθηγητή να έχει μηνύσει όλο το Δήμο? Γι' αυτό, Ματίνα μου, επειδή δεν θέλω να πάθει στέρηση, γι' αυτό σκέφτηκα κάτι. Για σένα, βρε, για σένα το κάνω. Θα έρθω να μείνω σπίτι σου. Σπίτι μου! Μα εγώ αύριο μεθαύριο θα παντρευτώ. Να σε βλέπει δηλαδή ο άντρας μου να τριγυρνάσει με τα εσώρουχα και να του μπαίνουν ιδέες, ω. Εντάξει, ρε, άμα παντρευτεί θα σηκωθώ να φύγω. Που σημαίνει ότι θα κάτσω για πάντα. Ξέρεις, Βρελένη μου, να τώρα που το σκέφτομαι καλά-καλά, μπορώ να σε φιλοξενήσω για ένα διάστημα. Ρε Ματίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε Ματίνα. Το ξέρω ότι είσαι μεγάλη ψυχή, πάρα πολύ με συγκινημένη, αν αγαπήσεις. Ναι, Βρελένη, γιατί ο πατέρας με έχει βαρύνει τώρα τελευταία και πού να τον κουβαλάω μόνη μου τώρα, να τον σηκώνω, να τον ταΐζω, να τον ξεσκατίζω. Είχα στο νου μου να προσλάβω μια νοσοκόμα, αλλά που θα έρθεις εσύ. Ματινάκη μου, ήθελα πάρα πολύ να ξεσκατίζω τον πατέρα σου, αλλά δεν μπορώ να στεναχωρήσω τον Νικόλα. Νικόλα! Νικόλα! Δέχομαι, ρε!
Τι, θα πλύνεις ποτήρια, δεν το πιστεύω. Θα πλύνω ποτήρια, αλλά όχι εδώ. Θα τα πλύνω στο σπίτι σου. Γιατί όσο να είναι, βρε Νικόλα, μια νοικοκυρά, βρε, βάζει τάξη στο σπίτι. Μια νοικοκυρά βάζει τάξη. Εσύ τι σχέση έχεις? Έλα, βρε Νικόλα, γιατί το λες αυτό, αφού ξέρεις τώρα σε τι δύσκολη θέση είμαι και είμαι και τελείως άφρικη και ξεσπιτωμένη. Δεν μπορεί κάποιος να με πάρει και εμένα στην πλάτη του. Πάρε με στην πλάτη σου, ρε Νικόλα, μη χέσω. Ελένη, μην νομίζεις ότι δεν θέλω τη γαϊδουριά σου μέσα στο σπίτι μου. Τη θέλω γιατί τη λατρεύω. Αλλά έχει έρθει η μάνα μου από την Ξάνθη. Τι θα της πω, αυτή ξέρεις τώρα, μόλις τη γυναίκα μέσα στο σπίτι θα πει μία αγόρι μου, πρόσχε αγόρι μου, θέλει να σε επιλέξει. Ξέρεις την νοοτροπία της μάνας όταν έχει τέτοιο γιο. Νικόλα μου, δύο gin tonic και μία τεκίλα κίτρινη. Πέγγι, είσαι η καλύτερη μου φίλη. Το ξέρω, Λέντσα μου. Ωραία, και επειδή το ξέρεις, παρότι ξέρω κι εγώ ότι μένεις σε πολύ μικρό σπίτι μαζί με τη μητέρα σου, θα μπεις στον κόπο να με φιλοξενείς και εμένα στη Μουχτούμ όλοι μαζί εκεί. Ρε Ελένη μου, είσαι πολύ άτυχη. Το σπίτι το ξενικιάσω, γιατί η μαμά μου θα πάει να μείνει με την αδελφή της και εγώ θα πάω να ζήσω με το Μάνθο. Γιατί σου έκανε τελικά πρόταση να ζήσετε? Μπορείς να το πεις και έτσι. Εγώ του είπα, θα έρθω και κόψω το λαιμό σου. Καλά, και κατά κουζίνα τι θα γίνει? Δεν ξέρω, φίλος φίλος και μνηστή μνηστή. Ναι, δεν μου λες, μήπως αυτή τη χαρούμενη παρέα μπορεί να προσθεθεί και η φίλη της μνηστής? Τι λες τώρα, ρε Ελένη? Εσείς με το Βυζαντινό και πλακωνόσαστε σε ολόκληρη μονοκατοικία. Στο διαμέρισμα τι θα γίνει? Κόσοβο. Μα αφού σου λέω εγώ. Εσύ μου λες. Εγώ ακούω, δεν ακούω. Μανώλη μου! Φίλε μου, Μανώλη! Δεν μου λες, εσύ από ό,τι ξέρω μένεις μόνος στο σπίτι. Θα με φιλοξενήσετε, ρε? Α, δεν μπορώ, Ελένη, αυτόν τον καιρό. Έχω κάτι στενέματα οικονομικά και το έχω αφήσει στο σπίτι. Και πού μένεις τώρα, ρε? Στο σπίτι του σκύλου. Πήγαινε το γεφτά στο αυτοκίνητο και μετά έλα να πάρεις τα άλλα. Με συγχωρείς, Κωνσταντίνε, έχω κουβαλήσει μέχρι τώρα 10 κούτες. Εσύ θα κάθεσαι να με βλέπεις? Δεν σε βλέπω. Σε επιβλέπω. Εσύ μπορεί να γλιστρήσεις και να πέσεις. Να σκιστούν τίποτα βιβλία, να είμαι από δίπλα, να το πιάσω στον αέρα, αδερφέ. Τι σε εσύ, ρε παιδάκι μου, τι σε. Άνοιξε την πόρτα. Μα τώρα σου παρολογείς, δεν μπορώ, κρατάω την κούτα. Ας την κούτα και άνοιξε την πόρτα, όλο εγώ θα τα κάνω. Αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν. Δεν μπορεί να συμβαίνουν. Έλα, έλα, έλα. Καλησπέρα. Όλα μπορεί να συμβαίνουν, μέχρι και αυτό μπορεί να συμβεί. Τι κάνετε, Δεσπίνη Μπάρα? Καλησπέρα. Ήρθα να αναθεωρήσω τους χώρους του σπιτιού, μπας και μου ήρθε καμιά έμπνευση. Και άντε, σας ήρθε η έμπνευση, πού θα την πάτε? Στον Ντεκόρα 3. Θα του πάω εγώ τη δική μου έμπνευση, θα βάλει και αυτό στη δική του και θα κάνουμε ένα σπίτι πάρα πολύ σηκάτο. Ξέρετε, εγώ είμαι φίλος του κλασικού. Θα φέρω μερικά παλιά αντικείμενα εδώ και επίσης από τη γιαγιά μου μια καριόλα. Άλλη καριόλα? Πόσες καριόλες θα χωρέσουν σε αυτό το σπίτι, τέλος πάντων? Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι αντίκες. Μην κοιτάτε που είμαι έτσι πάρα πολύ μοντέρνα. Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ μετρό. Μετρό? Ποια στάση, εθνικής αμήνης? Εγώ αυτά τα περίεργα υλικά κάπου τα έχω ξανακούσει. Και έτσι όπως σας βλέπω από πίσω, εγώ αυτά τα από πίσω κάπου το έχω ξαναδεί. Μήπως έχετε σπάσει το πόδι σας ποτέ? Γιατί ξέρετε, εγώ είμαι ένα νοσοκόμα και στο κάτς. Κάτσε καλά, Δεσποινής, έλεος δηλαδή, τα σκοτώσαμε όλα τα υλικά. Μήπως μπορείτε να με πάτε λίγο επάνω, σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να ξαναγιστώ και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Να ξαναγιστείτε, Δεσποινής Ρολότα. Αφού ήταν μοιραίο να πέσει η οικία μου στα χεράκια σας, να ξαναγιστείτε, να σας ξεναγίσουμε. Πιέντε. Thanks. Αυτό το κούρημα των γοφών κάπου τώρα, κάπου το έχω ξαναδεί. Μπορεί γενικά να μην θυμάμαι πολλά πράγματα, αλλά γυναικεία οπίστια δεν ξεχνάω ποτέ. Μιλώς, έχεις μνήμη του κόλλου. Α, παρακαλώ, Δεσποινής. Ορίστε, πέρασε. Πώς από εδώ? Είχαμε δώσει ραντεβού απ' έξω με τη Λολότα να ρίξουμε ένα βλέφαρο και στους υπόλοιπους χώρους του σπιτιού. Η Λολότα επιμένει να το κρατήσουμε ως έχον. Εγώ πάλι λέω, να το δώσουμε αντιπαροχή, να πάρουμε 2 μήνες ζώτες. Ναι, κοίτα, πρόσεξε όμως να μην σε ρίξουνε. Μη ζητήσει μόνο 2 Μινεζώτες. Ζήτα και 2 Καλιφόρνιες, 2 Νέες Υόρκες. Με δουλεύεις μόνο. Απαράτα με, ρε Βρασίδα, απαράτα με. Ξεσπιτώνω με, ξέρεις τι πόνο έχω εγώ. Ορίστε, έφερα τις κούτες να βάλω τα πραγματάκια μου. Άσε που δεν έχω και που να παναμείνω. Γιατί ωραίο γκομενάκι είσαι, κάποιος θα βρεθεί να σε σπιτώσει. Εγώ πάντως προσφέρομαι. Στην αρχή νόμιζα ότι τα έχεις με το γυαλάκια. Αλλά μόλις κατάλαβα ότι είσαι μόνη σου, κουδούνισε το ξυπνητήρι μέσα μου. Τριν, 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 τριν. Τι κάνεις τώρα μου? Κλείνω το ξυπνητήρι, μην ξυπνήσει κι όλη η γειτονιά. Απαράτα μας, Χριστιανέ μου, τι με πέρασε εμένα? Από εκείνα τα γυναικάκια που πάνε και σπιτώνονται. Κάτσε και με τη Λολότα και πολύ σου πάει. Εσύ θα χάσεις. Ο Βρασίδας είναι πολύ large τύπος. Και τα γαρτζιλικάκια σου τα τάγεις, τα δωράκια σου τα τάγεις. Και στο κρεβάτι δεν είναι τυχαίο ότι με φωνάζουνε killer. Τι λες, ρε παιδί μου, είσαι killer, ε?
Για να δω, για να δω. Και δεν μου λες οι γκόμενες που είναι μαζί σου τι είναι. Αυτοκτόνερ. Ελενάκη, δεν με έχεις κόψει σωστά. Κόψε με καλύτερα. Α, σε κόψω τρομάρα σου, σε κόψω κομματάκια. Εκτός από την εμφάνιση που είναι ασαφές ότι έχω τίποτα. Α, είναι ασαφές. Τι ακούω, Χριστιανέ μου, τι ακούω. Να σου πω. Λοιπόν, συμφωνούμε. Ως εδώ συμφωνούμε πάρα πολύ. Και σαν επιχειρηματίας έχω μια πετυχέσα. Βρασίδα, κόψε το παραμύθι για θα σε πετυχέσω. Ωστε, σας άρεσε, δε σπίρεις λολότα. Μα είναι καταπληκτικά. Στο πάνω δωμάτιο σκεφτούμε να βάλω ένα για σκούζι. Για σκούζι. Εσείς θα κάνετε μπάνιο και αυτό θα σκούζει. Λολότα, εδώ είσαι. Ναι, μου άνοιξε ο κύριος καθηγητής. Γεια σου, Καρσόνα. Κούτες βλέπω. Κούτες, Κωνσταντίνε. Και από ό,τι βλέπω στο γραφείο σου και άλλες κούτες, κοινώς την κάναμε από κούτες. Αδίκως. Αδίκως φιλονοκούσαμε 2 έτη για αυτή την οικία, εις Μάτιν. Έλεγα μότο. Τζάμπα τόση καυγάδα, τζάμπα τα δικαστήρια. Θα μου λείψει αυτό το σπίτι. Μη σου πω ότι και εσύ θα μου λείψεις. Ελένα. Ρε κότσο. Πάλι για ορτοσκόρδιο να έφαγες, Γκασόνα. Εσύ τι έκανες τρεχαμένε, έβαλες κλωρίνη για aftershave. Γκασόνα, με κνευρίζεις τα μάλα. Και εσύ με κνευρίζεις τα μαλάκα. Δεν παραβάλλε. Άνα καθοσιά, μια κουβέντα δηλαδή όλη την ώρα, θες την κρίνια, την κρίνια, σε βαρέ. Στην περίπτωσή τους η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια. Με τα νύχια, με τα δόντια, όπως μπορείς, βγάλε από τον κοριτσίσιο μου λαιμό τούτη τη σιδερένια λυσίδα! Γιατί μυρολογάτε, Γκασόνα, ε? Δεν είμαι εγώ. Είμαι η νύφη από το ματωμένο γάμο του Λόρκα. Αυτός ο γάμος ήταν πάντα ματωμένος ή μάτωσε από τη στιγμή που αρχίσατε να παγγέλλετε. Καταρχήν, πώς τολμάτε να με προσβάλλετε μέσα στο ίδιο μου το σπίτι. Ποιο σπίτι σας, δεσποινής? Από πότε είναι σπίτι σας η οικία του φίλου μου του Μάρθου? Από τότε που αποφασίσαμε να συζήσουμε. Ναι, αλλά δεν συζείτε μαζί του. Συζείτε δυστυχώς μαζί μου, διότι αυτός συνεχώς λείπει. Καλά, τι τρόπος είναι αυτός? Δεν το λυπάστε τον κακομοίρη που δουλεύει αδιάκοπα όλη μέρα στο εργοστάσιο και έχει και αυτό το αρρωστιάρικο το σόι? Πριν λίγο έφυγε να πάει στη θεία του τη Φιώνα που της είχε πέσει πίεση. Α, και πήγε ο Μάρθος με το πιεσόμετρο να τη σηκώσει. Να μην ξεχάσουμε να το ρωτήσουμε μετά αν σηκώθηκε. Και μετά το αγοράκι μου το γλυκό θα παίρναγε από τη θεία του τη Λίλα που την έχει πιάσει μέση της. Και θα της χάνει προφανώς φυσιοθεραπεία. Πάνω πόδι, κάτω πόδι, τι νοσί είναι το πάνω-πάνω, εν πάση περιπτώσει της ποινής. Εσείς τώρα δεν πρέπει να ετοιμαστείτε να πάτε στο ίνοπλευμα των ποτίων. Εγώ σήμερα, κύριε καθηγητά μου, έχω ρεπό και θα κάτσω εδώ πέρα να περάσω όλες μου τις επιτυχίες. Ποιες επιτυχίες της ποινής? Τις επιτυχίες που θα κάνω στο μέλλον. Αν θέλετε, μπορείτε να καθίσετε μαζί μου να σας κάνω ένα ποτπουρί, ένα μικρό one woman show. Θα το ήθελα. Ένας Θεός ξέρει πόσο θα ήθελα να απολαύσω αυτό το one woman show, αλλά έχω να διαβάσω πάρα πολύ, γιατί αύριο δίνω διάλεξη στο Πανεπιστήμιο. Καλέ, κάντε τη δουλειά σας. Εγώ θα είμαι πολύ διακριτική. Δεν θα σας ενοχλήσω καθόλου. Σκυλές της Λίσας! Τρέξτε γρήγορα στο βουνό! Ξαμοληθείτε! Μου έχουν σύναξει οι κόρες του Κάρμου! Τι θα γίνει με τη Μαρτούλα, θα φύγουν ποτέ? 3 η ώρα έχει πάει. Άντε πήγαινε πέσω με τρόπο να τζάσουνε. Δεν μπορώ, ρε Ελένη. Παραγγέλνουν συνέχεια, έχουν κάνει κατανάλωση. Ναι, αλλά εγώ είμαι κουρασμένη, θέλω να κοιμηθώ. Άντε φύγε, είσαι και στεναχωρημένη. Σήμερα θα τα μαζέψω εγώ. Και πού να πάω, καλέ, αφού εδώ θα κοιμηθώ, γι' αυτό θέλω να φύγουν για να στρώσω. Πού εδώ, ρε Ελένη? Εδώ. Αν δεν με φιλοξενήσει αυτή τη δύσκολη στιγμή το μαγαζί που δουλεύω, ποιο θα με φιλοξενήσει, ρε? Παιδιά, 3 ουίσκι. Α, κατάλαβα. Αυτή είναι αποφασισμένη να το ξημερώσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, θα κάνω μια διακριτική χειρονομία. Ελπίζω να πιάσω το υπονοούμενο. Βοήθεια εδώ. Τι κάνεις, ρε? Ξέρω εγώ τι κάνω. Μάζευε. Έλα, ρε, βοήθεια. Τι κάνεις, παιδάκι? Πάτα όλα από εκεί. Μα πού να τα πάω? Θα κάνω αυτό που πρέπει. Ρε Ελένη, τι κάνεις? Θα καταλάβουν, γιατί δεν τους βλέπουν. Ρε Ελένη, τρελάθηκες. Ελένη, θα γίνουμε ρόμπα. Ελένη. Πάψε. Μύρε, Ελένη. Καλή νύχτα, Νικόλα μου. Καλή νύχτα. Κράξουνε. Είπαμε 3 ουίσκι. Τι θα γίνει, ρε κύριος? Τι φωνάζεις πάνω από το κεφάλι μου? Έρχομαι εγώ στην κρεβατοκάμαρά σου να φωνάζω? Αν να χαρτίς πια κάτι μπουρούνια που υπάρχουνε. Ρε Νικόλα, τι κάνει? Τι κάνει, αγοράκι μου, τι κάνει? Οι άλλοι ανεβαίνουν στις μπάρες και χορεύουν. Εμείς είμαστε πιο προχωρημένοι, ξαπλώνουμε κιόλας. Ήσυχα. Δεν μπορεί να κοιμηθεί κανείς εδώ μέσα. Η μία μου γανάει, όλος ανάβει τα φώτα. Πέγγι, τι συμβαίνει, τι γίνεται εδώ? Μη τη λύσεις. Θέλεις να ακούσεις βαδιάτικα τις σκύλες της Λίσας? Εγώ λέω πως την έχω δέσει και την έχω δημώσει. Να την βγάλουμε έξω στη βεράντα.
Γιατί μου κανάει. Πολύ μου κανάει. Και να κλείσουμε και την παγωνόπορτα, μια χαρά θα κοιμηθούμε. Α, εσύ είσαι χοντρό έγκλημα. Ελληνίτσα. Τι έγινε, μωρή Ματίνα, με πεδίμησες και ήρθες να με δεις. Το πεις και το έκανες, Ελληνίτσα μου. Εγκαταστάθηκε στο μπαρ. Τι να κάνω, ρε Ματίνα, η ανάγκη με έριξες, όπως το ήθελα. Αχ, Ματινάκι μου, μια και ήρθες, στρώσε από τα στρωσίδια πτώμα. Είμαι, δεν αντέχω, η μέση μου πιάστηκε. Α, και Ματινάκι, μια και ήρθες, πετάξουμε να μου πάρεις ένα κουράσα. Γιατί φιστίκια τώρα για πρωινό δεν λέει. Ελένητσα μου, άκου, ήρθα να σου πω κάτι πολύ περίεργο. Ήμουνα που λες εκεί στο κατάστημα με τα νηφικά και δοκίμαζα ένα νηφικό. Γιατί μου έλειψαν, σας γαμπρό. Όχι, όχι, δεν βρήκα γαμπρό, αλλά βρήκα ένα πάρα πολύ ωραίο νηφικό, Ελένη μου, και άμα βρω γαμπρό αυτό θα βάλω. Έλα ρε Ματίνα, έλεος, με την τσίπλα στο μάτι, σε παρακαλώ. Αλλά άκου να δεις, εκεί λοιπόν που έβγαινε από το δοκιμαστήριο με τον νηφικό, βγαίνει από το άλλο δοκιμαστήριο, ποια λες. Η Νίτσα ή Μανάβησα. Καλά, αυτή δεν πρόλαβε να χωρίσει, ρε, βρήκε κιόλας άντρα. Όλοι οι άντρες δηλαδή σκοτώνονται, ποιος θα την πρωτοπάρει, θα το μαδίσω. Ναι, ναι, βρήκε γαμπρό και ποιον λες, το Βρασίδα. Αυτός δεν έχει με τη Λολότα. Έτσι της είπα κι εγώ. Όχι, λέει, εμένα θέλει, αλλά θα της το φέρει με το μαλακό της Λολότας. Για στάσου, για στάσου, γιατί τώρα το πράγμα αρχίζει να φωτίζεται. Από τους δύο μάρτυρες, αυτός δηλαδή τα έχει με τη μία και τα ζυγά μου στην άλλη. Μη γίνεται, πρέπει να το συζητήσω με την κατακουζίνα. Αυτή τη φορά ο εχθρός είναι κοινός, άρα πρέπει να συμμαχήσουμε. Καλώς την όμορφη, καλώς τη μαυροφίδα, τη μαυρομάτα. Μόνο που σε βλέπω εφραίνεται η καρδία μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου. Τι είναι αυτές οι ξαφνικές αγάπες, κύριε καθηγητά, και γιατί με καλέσατε εδώ? Ήθελα να σας δω από κοντά και να σας αποχαιρετήσω. Την ίδια μέρα που αποχαιρετώ οριστικώς και την οικία μου, σήμερα, ξέρετε, γίνεται η μετακόμιση. Φύγετε εσείς να έρθει να μείνει και κανένα άλλο ζευγάρι. Εννοείται το Βρασίδα και τη Λολότα. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Μα ελάτε στο γραφείο μου να σας βλέπω να εμπνέομαι καθώς τα πακετάρω τα τελευταία βιβλία. Και καθώς τα πακετάρω, ποιος ξέρει, ίσως εμπνευστώ και γράψω ένα μυθιστόρημα και για σας. Και πώς θα λέγεται? Η Πεντάμορφη και το Τέρας. Με κολακεύετε, δεν είμαι και πεντάμορφη. Είσαι όμως το Τέρας. Και περί τίνος πρόκειται το ενδιαφέρον να με δεις, και μάλιστα μόνο μου. Ναι, κοίτα, ήθελα να σε δω μόνο γιατί αυτά που έχω να σου πω δεν λέγονται μπροστά στη Λολότα. Γιατί αν αυτή είναι Λολότα, εγώ είμαι μια απολολότα. Γιατί από τότε που σε είδα, το έχω απολέσει. Ποιο? Το μυαλό. Μην με κοιτάς έτσι, σε παρακαλώ. Ζαλίζομαι. Σε πόθησα από την πρώτη στιγμή που σε είδα, αλλά δεν ήθελα να σου το δείξω. Σκέφτηκα, αφού είναι με άλλη κοπέλα, κρατήσου, Ελένη. Ελένη, κρατήσου στο ύψος σου. Σε κόβω ένα και 60. Βρες το διάλο. Δεν κατάλαβα. Άι στο διάλο, είπα στον εαυτό μου. Άι στο διάλο, Ελένη, με τις αναστολές σου. Που εξαιτίας τους θα χάσεις αυτό τον άντρα, τον βαρβατάντρα, τον μπυρμπυλωμάτι. Που είναι και killer στο κρεβάτι. Αυτό θα σου το αποδείξω αυτοστιγμιαίως. Καλά, αυτό το ποθώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή δηλαδή καίγομαι. Αλλά παρότι θέλω τόσο πολύ το κορμί σου, το έχω σκεφτεί ότι η σχέση μας δεν θέλω να είναι μια ξεπέτα. Θα ήθελα κάτι πιο ολοκληρωμένο. Καταλαβαίνετε, κυρία Νίτσα. Όσο ήσασταν παντρεμένοι, η αγωγή μου δεν μου επέτρεπε να σηκώσω το βλέμμα μου επάνω σας. Ναι, αλλά το χέρι σας το σηκώσατε και με χτυπήσατε. Θυμάστε τι μου είχατε πει. Σου απαγορεύω να γυρνάς στο δρόμο και να τρομάζεις τα παιδάκια. Γιατί δεν μπορούσα να πω την αλήθεια. Σου απαγορεύω να γυρνάς στο δρόμο και να σε βλέπουν και οι άλλοι άντρες. Όταν θέλεις κάτι τόσο πολύ, το θέλεις μόνο για σένα. Κι εγώ σε θέλω, Νίτσα μου, Νίτσα μου, Νίτσα μου. Χάσατε! Ήρθατε δεύτερος. Πατρεύω με τον κύριο Βρασίδα. Του Βρασίδα, αυτό που του αφήνει ο θείος μου, την οικία μου, αποκλείεται. Δεν θα πάρει τη Λολότα. Αυτή τη δουλεύει. Γιατί εσένα τι σε κάνει. Μα σαν ακούω κάποιες ομιλίες από το σαλόνι. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Για να δω. Έλα, έλα δεις κι εσύ. Ουρά του παραδείσου. Ουρί του παραδείσου θέλετε να πείτε. Ωραία, στη δουλειά να πω εγώ τώρα. Για να δες. Κοίτα εδώ. Πώς να στο δώσω να το επινοήσεις ότι σε γουστάρω πολλαπλά. Το έχω επινοήσει εγώ, μην ανησυχείς. Εσύ θα γίνεις η επίσημη αγαπημένη μου και τη Λολότα θα την παρατήσω στα περιφερειακά. Σωστό κι αυτό. Αυτό ιδίως. Και δεν μου λες, κάτσε γιατί κοντεύω να πάθω κράμπα. Την Νίτσα τι θα την κάνουμε, φιλική συμμετοχή? Ποια Νίτσα? Έλα βρε Μπερμπάντη, θα να σου κάνω και σκηνή τώρα, θα σου κάνω και σκηνή. Πήγες και ταξες γάμου στην Νίτσα να χαθείς. Ποιος το πάρει? Τα άρχισε να μιλάει αυτό το μπάζο. Ποιον είπες μπάζο, βρε κα...
Λασανίτσα. Μιλανίτσα. Η αστυνομία. Έχω ειδοποιήσει την αστυνομία. Μα είναι δυνατό, μωρέ. Εγώ ολόκληρος Βρασίδας με αυτή την κοντή. Εδώ είμαστε όλοι. Πριστή σύραξης. Σωστά το είπατε. Σύραξης, γιατί εντός ολίγου εδώ μέσα θα γίνουμε μαλλιά κουβάρια. Λολότα, αυτή βλαμμένη νίτσα μίλησε. Ναι, μίλησα και θα πω κι άλλα που μου έταξες γάμο και σε έπιασα να μπαλαμουτιάζεις αυτή την Ελένη. Τι λέει η μάγκα μου, τι έγινε, αυτό δεν ήταν μέσα στο σχέδιο. Χαραμίζομαι που χαραμίζομαι σαν γυναίκα με ένα μπαμπουίνο σαν εσένα. Πας και μπαλαμουτιάζεις κι άλλες. Α, δεν μπορώ. Θα γίνω έξω φτερών. Συγγνώμη, ρε Λολότα μου, να σε ρωτήσω κάτι άσχετο. Ναι. Αυτός εδώ είναι τόσο killer στο κρεβάτι όσο λέει και ξαναλέει. Με κοιτάς, έτσι να με τριχιάζω. Ναι. Γιατί άμα είναι δηλαδή, να αρχίσω να το σκέφτομαι. Τέτοια τους λες, βρε. Και τις ρίχνεις στο κρεβάτι. Ε, τέτοια τους λες. Εγώ φταίω. Που ερχόμουν 2 χρόνια στη φυλακή και σου έφερα τσιγάρα. Πάψε, μωρή! Μίλα, μωρή! Μίλα, μίλα να τα μάθουμε όλα. Ώστε στη φυλακή ήσασταν, κύριε, και μας λέγατε ότι κάνετε business στην Αμερική. Μάλιστα. 2 χρόνια. Για παστογραφία. Καλά πήγε και έκανε μαστογραφία στη φυλακή. Άντε καλέ, δεν μιλάς ελληνικά. Παστογραφία. Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Τον πιάσα να γράφει πάνω σε παστά. Ιδού, η αστυνομία τώρα θα σας συλλάβει. Αν δεν σας συλλάβει πρώτα ο Μπαμπινιώτης. Για ελάτε καλέ εδώ, για φέρτε μου τα χεράκια σας. Έχετε που έχετε βραχιολάκια, τώρα θα έρθουνε και θα σας βάλουν κι άλλα, βρε, κι άλλα. Παιδικέ μου φίλε, ήρθα να σε σώσω και σένα, Ελένη. Αυτοί οι άνθρωποι εδώ είναι απατεώνες. Έλα ρε, σοβαρά. Από πού το συμπέρανες? Γιατί θυμήθηκα τη Λολότα. Στο καμπαρέ Blue Diamonds που έκανε striptease. Ε, ωραία, και γιατί γυναίκα είναι απατεώνας, αφού μας το είπε από την αρχή. Δουλεύεις στο Μνίτς. Εκεί δεν δουλεύεις. Κοίτα να δεις, παραλίγο να χάσω το σπίτι μου από ένα φτωχό απατεώνα. Συγγνώμη, συγγνώμη. Όταν λες σπίτι μου, τι εννοείς? Το δικό μου σπίτι, το σπίτι μου. Το σπίτι σου, Ελένη. Στο είπα και στο ξαναλέω. Η οικία των προγόνων μου δεν είναι για τα μούτρα σου. Γιατί είναι για τα δικά σου τα μούτρα. Δεν κοίτατε ρε στον καθρέφτη πάλι ο ξινομούρι. Άντε τώρα μην τα πάρω. Όλοι είπε ξινομούρι, με είπε. Ναι. Πρόσεξε καλά, Ελένη, γιατί αυτή τη φορά θα χειροδικήσω. Και τι θα κάνω, ρε, θα σε αποβηθώ. Φού να κάνω, ρε, θα σε ξαπλώσω κάτω. Μου χάρη, Ελένη. Δεν θέλει το μέλλον. Αυτό είναι αστυνό με τον Κωνσταντίνο και την Ελένη. Συλλάβετε του επιτέλου μπα και ησυχάσουμε. Thank you.